Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Ανδρέας Σαμυράς και είμαι φοιτητής. Μάθαμε τελευταία ότι συμμετείχατε στην συνεδρία της λέσχης Bilderberg. Λοιπόν, ακούγονται πάρα πολλά για αυτή τη λέσχη, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μου έχετε κλέψει τα μισά ερωτήματα σήμερα. Για λοιπόν, συμμετέχουν εκεί σημαίνοντες επιχειρηματίες, πολιτικοί, εκδότες. Όλοι λέτε ότι παρουσιάζετε εκεί τις θέσεις σας για το καλό της χώρας. Μήπως τελικά εκεί πέρα αποφασίζονται και καθορίζονται οι πολιτικές που πρέπει να ασκηθούν και εσείς απλά να το πω ότι κάνετε τη βρώμικη δουλειά. Ναι, να το απομυθοποιήσουμε λίγο και ευχαριστώ για την ερώτηση. Δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από μια συνάντηση πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων, επιφανών ανθρώπων που συζητάνε και δεν αποφασίζουν απολύτως τίποτα για σημαντικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν στη φετινή συνάντηση, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω, το οποίο το θεωρώ απολύτως κρίσιμο, είναι το πώς η τεχνολογία και με ποιο τρόπο θα αντικαταστήσει μια σειρά από δουλειές οι οποίες σήμερα γίνονται από ανθρώπους και αύριο θα γίνονται από μηχανές. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να μας απασχολεί ως πολιτικούς. Διότι αν θέλουμε να σκεφτούμε... Γιατί σας δεσμεύουν όσους μετέχετε εκεί να μην μπείτε βγαίνοντας τη συζήτηση? Δεν υπάρχει μέλος. Δεν είμαι εδώ ούτε όχι. Δεν έχει μέλη. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχει μια δέσμευση εμπιστευτικότητας. Υπάρχει μια δέσμευση. Η οποία είναι περίεργη. Όχι, καθόλου. Σε ένα φόρουμ που γίνονται συζητήσεις του τύπου που περιγράψατε. Πάντα. Γιατί απαγορεύεται, γιατί δεν κρατούν πρακτικά. Έχω πάει σε πολλά τέτοια φόρα. Και υπάρχει πολλές φορές ένας κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι μιλάς ελεύθερα, δεν κρατιούνται πρακτικά, ακριβώς για να μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Και δεσμεύεσαι να μην αναφερθεί σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Αυτό δεν είναι κανόνας μόνο στο συγκεκριμένο φόρουμ, είναι κανόνας σε πολλά άλλα φόρα.